Ο άδειος πίνακας ανακοινώσεων στο τμήμα των αφήξεων του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης προδίδει το μέγεθος των απολειών για την τουριστική βιομηχανία της Κρήτης, που ήδη θα είχε υποδεχτεί και φιλοξενήσει εκατοντάδες χιλιάδες ξένους επισκέπτες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα έσοδα των επιχειρήσεων και την απασχόληση των εργαζομένων. Ο προγραμματισμός είναι για 1η Ιουλίου και είδατε κάποια άλλα μέτρα παρθήκανε αργότερα, κάποια νωρίτερα. Εκεί είναι ο προγραμματισμός πάντως, γιατί το αεροπορικό κομμάτι δεν είναι τόσο εύκολο, διότι ανοίγουμε σύνορα με εξωτερικό. Τις πρώτες μέρες του Μαρτίου, μία ανάσα από το lockdown, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου κατέγραψε 11.000 αφήξεις τουριστών έναντι 19.000 που είχαν φτάσει συνολικά το περασμένο έτος. Η κίνηση ήταν ελαφρά πιο αυξημένη και πολλά υποσχόμενη στην έναρξη μια σεζόν που δικαίως χαρακτηρίζεται πλέον εφιαλτική. Στη διάρκεια του Απριλίου, τον Νίκος Καζαντζάκης υποδεχόταν 4 έως 5 πτήσεις καθημερινά. Η συνολική κίνηση, αν θέλετε, του αεροδρομίου ημερησίως ήταν το πολύ πήγαινε και έλα, δηλαδή οι αφιχθέντες και αναχωρούντες, 150, 100, 160. Μόλις 2.553 άτομα διακινήθηκαν όλο το μήνα με πτήσεις εσωτερικού, αντί για 105.044 τον Απρίλιο του 2019. Οι αριθμοί σοκάρουν στην περίπτωση των πτήσεων τσάρτερ που δεν έγιναν. Αντί για τις 310.242 αφήξεις και αναχωρήσεις που εξυπηρετήθηκαν στον Νίκος Καζαντζάκης πέρυσι τον Απρίλιο, φέτος οι ξένοι επισκέπτες ήταν 35 άτομα. Και αυτά μέλη πληρώματος αεροσκαφών που στάθμευσαν αναγκαστικά στο Ηράκλειο. Τα οποία αυτά τι ήταν τα 35, ήταν κάποια πληρώματα τα οποία έρθανε που επέτρεπε ο νόμος να έρθουν να κάνουν τη διανυκτέρευση στο Ηράκλειο. Άρα μηδενική. Η κίνηση του Απριλίου ήταν μηδενική από πλευράς τσάρτερ πτήσεων. Ο μήνας Μάιος είναι πολλές φορές καθοριστικός για την πορεία της τουριστικής περίοδου. Πέρυσι, τον Νίκος Καζαντζάκης κατέγραψε 800.000 αφήξεις και αναχωρήσεις ξένων επισκεπτών. Φέτος ο αριθμός άγγιξε το απόλυτο μηδέν. Στο εξωτερικό ο Μάιος ήταν πάλι μηδέν σε σχέση με τις 402.172 επιβάτες που είχαν αφιχθεί. Δηλαδή πέρσι είχα 402.000 αφιχθέντες και άλλους τόσους αναχωρούντες. Είχα γύρω στους 800.000 επιβάτες. Η ίδια εικόνα και στις πτήσεις εσωτερικού. Αντί για 105.044 πέρυσι, φέτος εξυπηρετήθηκαν 13.255 επιβάτες, με την ποσοστιαία μείωση να αγγίζει το 87%. Η εικόνα ελάχιστα διαφέρει και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Από το λιμάνι του Ηρακλείου διακινήθηκαν το Μάρτιο του 2019 65.087 επιβάτες και φέτος 32.060. Τον Απρίλιο του 2019 104.799, ενώ τον Απρίλιο της καραντίνας μόλις 4.000 επιβάτες. Το Μάιο συνολικά οι επιβάτες που διακινήθηκαν σε ημερήσια βάση δεν ξεπερνούσαν τους 200, ενώ τον Ιούνιο η τάση αλλάζει με περίπου 1.500 επιβάτες ημερησίως.